Πάμε όμως τώρα εμείς στην αθλητική μας ενότητα. Ο Γιώργος Μιμίκος είναι εδώ, έχει έρθει με εκλεκτούς καλεσμένους. Καλησπέρα, Γιώργο. Και έχει βάλει ομιλήτικα χρώματα το στούντιο, όπως βλέπεις, Νικολέτα, το άσπρο και το μαύρο του Όφη. Όφη που δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, ναι, ούτε καν μόνο το μπάσκετ, είναι και το βόλεϊ, είναι και πολλά άλλα θύματα που καλλιεργεί η ομάδα. Και πρέπει να πούμε ότι αύριο Σάββατο είναι το τελευταίο παιχνίδι για φέτος στο Ηράκλειο. Και αν όλα πάνε καλά, η ομάδα από του χρόνου, αυτό είναι και το όνειρο όλων, θα παίζει στη μεγάλη κατηγορία. Εμείς το περιμένουμε αυτό. Ωραία. Να το δούμε να γίνεται πράξη. Και να καλωσορίσουμε αμέσως εδώ μαζί μας στο στούντιο τον Δημήτρη τον Εφρεμίδη. Καλώς ήρθες, Δημήτρη. Καλώς σας βρήκα. Και τον Γιώργο τον Μονιάκη. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες, Γιώργο. Καλώς σας βρήκα. Δύο παιδιά της ομάδας βόλεϊ που πραγματικά φέτος έχει δώσει πολλές χαρές στον κόσμο του Όφη. Και νομίζω ότι πλέον αυτές οι χαρές θα λέγαμε ότι θα ήταν κρίμα και άδικο αν δεν φέρουν και την τελική χαρά, διότι εδώ που έχει φτάσει το πράγμα δεν υπάρχει τίποτε άλλο, Δημήτρη, πλην της κατάκτησης του τίτλου και της ανόδου στην Α1. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, όπως είπες. Θα ήταν πολύ κρίμα να έχουμε φτάσει ως εδώ και να μην καταφέρουμε να κάνουμε το βήμα παραπάνω, που είναι η άνοδος στην πρώτη κατηγορία. Ουσιαστικά πάνε όλοι οι κόποι της χρονιάς χαμένοι άμα δεν καταφέρουμε να κάνουμε αυτό το επόμενο βήμα. Αλλά είμαστε θετικοί με τη βοήθεια του κόσμου μας που πιστεύουμε θα έρθει αύριο και θα μας στηρίξει. Γενικά, να κάνουμε το πρώτο σκαλοπάτι, να τερματίσουμε πρώτοι σε αυτή τη φάση. Έχει γίνει και κάλεσμα και από τη διοίκηση. Βεβαίως. Και από τον προπονητή σας, τον κύριο Ζλαντή. Κάνουμε και εμείς τώρα, εννοείται εδώ, live κάλεσμα σε όλο τον κόσμο, να έρθει να μας στηρίξει. Είναι πολύ σημαντικό, δεν το λέμε για να το λέμε. Είναι όντως πολύ σημαντικό ο κόσμος να είναι δίπλα μας, μας βοηθάει στην απόδοσή μας και όλοι μαζί, σαν οικογένεια του Όφη, να μπορέσουμε να κάνουμε το βήμα παραπάνω. Και Γιώργο, σίγουρα ο κόσμος του Όφη, τουλάχιστον στα δύσκολα, έχει δείξει ότι είναι κοντά σας. Στα δύσκολα εννοώ περισσότερο στα παιχνίδια τα πιο κρίσιμα. Έχει έρθει κόσμος στο γήπεδο, αλλά σίγουρα θέλετε και ακόμα περισσότερο. Πολύ βασικό είναι. Τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι μας στηρίζει ο κόσμος. Και ειδικά στα δύσκολα παιχνίδια, όπως είναι αυτό. Έχει γίνει το κάλεσμα από τη διοίκηση. Οπότε όλοι νομίζω ότι περιμένουμε τον κόσμο δίπλα μας αύριο να μας στηρίξει σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι δύσκολο για μας. Mm-hmm. Και θέλουμε τη βοήθεια του κόσμου. Είναι θεωρητικά η ομάδα που μαζί με τον Όφη έχει τις περισσότερες πιθανότητες, έτσι τουλάχιστον λένε οι ειδικοί. Είναι το μεγαλύτερο σας, ο μεγαλύτερος σας αντίπαλος σήμα της Ρόδου για την άνοδο, ακόμα και από τις ομάδες δηλαδή από τον άλλο όμιλο. Ναι, είναι. Mm-hmm. Είναι η... Ναι, είναι. Κακά τα ψέματα, βέβαια. Όλα αυτά είναι στα χαρτιά, εντάξει. Όπως να λέμε, τα ονόματα είναι πολύ καλά. Έχουν και αυτοί παίχτες οι οποίοι έχουν παίξει στην μεγάλη κατηγορία, στην πρώτη κατηγορία. Όπως έχουμε και εμείς παίχτες που έχουν παίξει στην πρώτη κατηγορία. Όπως εσύ. Ναι, όπως εγώ. Εντάξει, είναι και άλλα παιδιά. Ευχαριστώ. Αλλά ναι, είναι πιο σημαντικοί μας αντίπαλοι. Σίγουρα δεν υποτιμάμε όμως κανέναν, ούτε υπερεκτιμάμε κανέναν. Είναι ο βασικός μας αντίπαλος, όπως είπες. Αλλά εμείς ξέρουμε ότι σαν άτομα και σαν ομάδα, άμα παίξουμε αυτό που μπορούμε, θα είμαστε εμείς αυτοί που θα καταφέρουμε να πάρουμε την άνοδο. Γιώργο, από τη Ρόδο μετράτε δύο ήττες στα παιχνίδια της Ρόδου. Στο Ηράκλειο έχει γίνει ένα παιχνίδι, την έχετε κερδίσει. Σε λεπτομέρειες, για να καταλάβει ο κόσμος τι περίπου θα δει αύριο, σε λεπτομέρειες θα κριθεί το παιχνίδι ή θεωρείς ότι ο Όφη είναι ανώτερος και ότι εξαρτάται από εσάς? Νομίζω ότι εξαρτάται από εμάς. Δηλαδή, αν έχουμε και τον κόσμο δίπλα μας, έχουμε κάνει μια προσπάθεια μετά από την τελευταία μας ήττα και νομίζω ότι είμαστε πολύ καλύτερα αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και βέβαια εντάξει, αλλιώς είναι να παίζεις και στην έδρα σου και αλλιώς είναι να παίζεις και σε μια ξένη έδρα. Η έδρα Σίγουρα. Του Όφη μετράει εδώ και πολλά χρόνια. Και σε όλες τις κατηγορίες βέβαια και σε όλα τα αθλήματα. Βεβαίως, Δημήτρη Εφρεμίδη, αν κερδίσετε αύριο θα πάρετε την πρώτη θέση, που αυτό σημαίνει ότι θα παίξετε με τον δεύτερο του άλλου ομίλου. Θα πάτε σε ένα Final Four. Το λέμε για να γνωρίζει και ο κόσμος, όσοι δεν ξέρουν. Εννοείται, ναι. Και εκεί μαζί με τη Ρόδο και άλλες δύο ομάδες θα διεκδικήσετε μία στις τέσσερις ομάδες θα ανέβει στην Α1. Ναι. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι μια ψυχοφόρος διαδικασία αυτή. Αλλά ο Όφη θέλει να πάει με καλή ψυχολογία στο Final Four. Ναι, να μείνω λίγο σε αυτό που είπες, ότι είναι όντως ψυχοφόρος η διαδικασία, γιατί ουσιαστικά είναι 8 μήνες και μετά όλα κρίνονται σε έναν αγώνα. Εντάξει. Σε δύο μέρες. Ναι, σε δύο μέρες ουσιαστικά. Με τελικό, τελικό. Αν βάζει ένα τελικό, στο τελικό. Ένα άδικο άμα... σύστημα. Ναι, είναι άδικο. Είναι σίγουρα άδικο, θέλω να το πω αυτό. Αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Τώρα να καθόμαστε και να δικαιολογούμαστε ότι είναι άδικο, είναι ψυχοφθό. Ναι, σίγουρα είναι. Αλλά εμείς πρέπει να δείξουμε εκεί το χαρακτήρα μας, εκεί την πυγμή μας, εκεί το κάβημα της ομάδας μας και να μπορέσουμε να πάμε εμείς στη νίκη. Γιατί ουσιαστικά μετά θα είναι άδικο στον εαυτό μας, όπως είπα. Γιατί έχουμε κάνει και η διοίκηση. Έχει κάνει μια μεγάλη προσπάθεια. Έχει φέρει παίχτες αξιόλογο, προπονητή αξιόλογο. Έχει γίνει δουλειά. Έχει ανοιχτή σε εισαγωγικά, οικονομικά, έχει δώσει χρήματα τα οποία είναι κοντά σε χρήματα της πρώτης κατηγορίας. Να το λέμε και αυτό, γιατί έχει γίνει μια καλή προσπάθεια. Και παραπάνω. Και παραπάνω, ναι, το εκτιμάμε αυτό. Και όλο αυτό θέλουμε εμείς να μπορέσουμε να το. Πώς λέγεται, να το εκμεταλλευτούμε, να μην το αφήσουμε να πάει χαμένο. Αυτό είναι ουσιαστικά. Και πρέπει να πάμε εμείς στην άνοδο.
Σίγουρα. Γιώργο, και για σένα που είσαι νεότερο σχετικά από πολλά παιδιά στην ομάδα, είναι μεγάλη εμπειρία να παίζεις δίπλα σε τέτοια παιδιά, σε τέτοιους παίχτες. Εννοείται. Όσο καλύτεροι είναι οι άλλοι, τόσο καλύτερο θες να είσαι κι εσύ. Και στην προπόνηση και στον αγώνα, πάντα έχεις κάτι να κερδίσεις. Mm-hmm. Και εσύ, Δημήτρη, που έχεις αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ, έχεις πάρει πρωταθλήματα, κύπελλα. Νομίζω ότι με αυτές τις εμπειρίες, αυτές τις μέρες, έχεις πολλά να κάνεις και στα αποδυτήρια, να περάσεις κάποια μηνύματα στους συμπαίχτες σου. Σίγουρα, εντάξει, έχω κάποια εμπειρία, όπως έχουν και άλλα παιδιά που είμαστε στην ομάδα, ο διαγώνιός μας, και άλλα παιδιά έχουν παίξει Α1 και στον ΠΑΟΚ, ο Βασίλης ο Καρασαβίδης που ήμασταν μαζί. Έχουμε την εμπειρία και αυτό θέλουμε πιο πολύ να περάσουμε και από τα αποδυτήρια και στις προπονήσεις, ότι να μην υπάρχει πανικός, να υπάρχει ψυχραιμία πάνω απ' όλα. Ξέρουμε ότι είναι πολύ σημαντικά τα μάτς, ξέρουμε ότι έχουμε φτάσει στο τέλος ουσιαστικά της χρονιάς. Είναι 15 μέρες οι οποίες κρίνουν όλη τη χρονιά, σαν επιτυχημένοι ή αποτυχημένοι, σε ένα άδικο σύστημα όπως είπαμε, γιατί είναι άδικο το σύστημα αυτό. Αλλά αυτό είναι το σύστημα, τι να κάνουμε. Και πρέπει όλοι μαζί να είμαστε ψύχρεμοι, στη νίκη να είμαστε μαζί, αλλά ακόμα και στην ήττα να είμαστε ακόμη πιο πολύ μαζί. Και να είμαστε οικογένεια, να μείνουμε ενωμένοι. Είναι το πιο βασικό αυτό. Γιατί είναι πολύ εύκολο, και εκεί φαίνονται οι ομάδες οι οποίες δεν είναι έμπειρες ή δεν έχουν την εμπειρία, ότι στην ήττα χωρίζονται, σπάνε. Δηλαδή χαλάει το κλίμα και μετά χαλάει και η προσπάθεια όλη. Εμείς πρέπει είτε κερδίσουμε είτε χάσουμε, που πιστεύουμε θα κερδίσουμε και μπορούμε να κερδίσουμε αύριο, να μείνουμε ενωμένοι, γιατί μετά είναι τα πιο σημαντικά αποτελέσματα. Ο ημιτελικός, ο τελικός που είπες, στη διάδα που μένει. Και επίσης ο κόσμος πρέπει να μας ακολουθήσει και στην επόμενη φάση. Δηλαδή όχι μόνο αύριο, και στα επόμενα παιχνίδια, ακόμα και στα μπαράζ. Γιατί ο Όφη είναι δύναμη. Σίγουρα. Και εξάλλου ξέρουμε την έδρα που θα γίνει το Final Four. Επίσημα δεν έχει βγει κάτι, αλλά άμα πάμε με τα στοιχεία των περασμένων χρόνων, γίνεται πιο πολλές φορές στην Αθήνα από ό,τι ξέρουμε. Το λέω γιατί στην Αθήνα υπάρχει πολλοί κόσμος από την Κρήτη, υπάρχουν οι κριτικοί της πρωτεύουσας, του Λεκανοπεδίου, που είναι πάρα πολλοί και ήταν δίπλα στον Όφη και πριν λίγες μέρες στην εκδίκαση για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Λογικά θα ενημερωθούν και θα είναι και στο. Απλά θέλω να σταθώ και σε ένα άλλο παιχνίδι που έγινε κάτι ιδιαίτερο. Στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο είχε έρθει και μία μέσα στους φιλάθλους του Πανιονίου, μία κοπέλα που δίνει έναν αγώνα για τη ζωή. Ήταν πολύ συγκινητικό αυτό που έγινε. Στο τέλος βγάζατε όλοι μαζί κάποιες φωτογραφίες. Ήταν μια στιγμή που νομίζω σας άγγιξε. Πολύ σημαντικό. Για αυτά τα πράγματα είναι μια βαθμίδα παραπάνω στον αθλητισμό. Και ακόμα και αν χάσεις και όταν κερδίσεις, φτάνει σε ένα επίπεδο παραπάνω, που είναι η Ρενάτα, έτσι, γιατί την ξέρουμε πλέον με το μικρό της όνομα. Η Ρενάτα είναι η κοπελιά αυτή. Ναι, αυτές οι ιστορίες σίγουρα είναι συγκινητικές και είναι αυτές ουσιαστικά που δείχνουν ότι πάνω απ' όλα η ομάδα είναι αυτό που λέμε μια οικογένεια. Και θέλουμε να μείνουμε σε αυτό ουσιαστικά. Ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων, όπως είπε και ο Γιώργος, όφι είναι αυτό ουσιαστικά. Κατάλαβες αυτό. Να είμαστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, να χαίρονται αυτοί οι άνθρωποι, αυτό είναι το πιο σημαντικό για μας και μετά είναι όλα τα άλλα. Αλλά μπορούμε να βλέπουμε ότι και σε αθλήματα όπως το βόλεϊ υπάρχει αυτή η ομοψυχία και ότι έχετε πάρα πολύ καλές σχέσεις και με τους αντίπαλους. Δηλαδή υπάρχει πάρα πολύ καλό κλίμα, δεν είναι τυχαίο, είναι και το επίπεδο υψηλό των περισσότερων αθλητών. Είσαστε παιδιά, οι περισσότεροι από εσάς μορφωμένοι, όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο χωρίς να θέλουμε να υποτιμήσουμε κανένα άλλο άθλημα, αλλά κάποια πράγματα φαίνονται. Ευγενής άμυλα. Σίγουρα είναι αυτό. Ευγενής άμυλα είναι στο βόλεϊ. Ίσως πιο πολλά από όλα τα αθλήματα γιατί. Εντάξει, το βόλεϊ είναι και ένα άθλημα το οποίο δεν έχει σωματική επαφή, έτσι. Εντάξει, το ξέρω ο κόσμος αυτό. Είναι ένα άθλημα το οποίο δεν μπορείς να έρθεις σε άμεση σύγκρουση με τον αντίπαλο. Και εντάξει, είναι πιο χαμηλά τα πνεύματα. Είναι βέβαια πιο ψυχοφθόρο γιατί είναι πόντος-πόντος, είναι διαφορετικό άθλημα. Αλλά από τη στιγμή που δεν έχει σωματική επαφή, σίγουρα είναι πιο χαμηλή η τόνη και υπάρχει αυτή η ευγενή άμυλα που είπε ο Γιώργος. Νομίζω, Νικολέτα, ότι από όσες συνεντεύξεις έχουμε κάνει, ήταν σήμερα η πιο εύκολη δουλειά για μένα, διότι τα παιδιά. Είδες ότι. Πιο χαλαρή, θα έλεγα εγώ. Ναι. Το είχαν και ήταν πολύ χαλαρή και χωρίς καθόλου άγχος. Και μπράβο τους. Και μπράβο τους φυσικά και για τις αθλητικές επιτυχίες. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε να πάνε όλα καλά. Και σας περιμένουμε και εσάς. Εντάξει. Μετράς προσκλήσεις εσύ. Αλήθεια είναι. Νομίζω πως πρέπει να πάμε κάποια στιγμή και στο βόλεϊ. Θα πάμε και στο βόλεϊ. Καλή επιτυχία αύριο και με το καλό στην Α1. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία και για τα λόγια σας. Να είστε καλά.